Ασκήσεις επιχάρτου αλλά και προετοιμασίας της ελληνοκυπριακής πλευράς εν ώψη άφιξης της ειδικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα Τζέιν Χολούτ στη Λευκοσία. Ήδη έχει συγκληθεί ευρεία σύσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο για συζήτηση και καθορισμό των επόμενων βημάτων της ελληνοκυπριακής πλευράς στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλους τους επιτελικούς συνεργάτες του κάνει τις προετοιμασίες που χρειάζονται. Είμαστε έτοιμοι αναμένοντας την κυρία Λούτ και τη Δευτέρα μπορώ να σας πω ότι θα υπάρξει και μια συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους συμβούλους του στο Κυπριακό, τα πρόσωπα τα οποία είχαν υποδείξει πολιτικές δυνάμεις και ορισμένοι άλλοι. Ο καθορισμός της στρατηγικής θα ακολουθεί δύο άξονες, με πρώτον αυτό της ουσίας που θα πρέπει να περιέχονται στους όρους αναφοράς και θα είναι το πλαίσιο Γκουτέρες, οι συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί αλλά και αυτές που απέσυρε η τουρκοκυπριακή πλευρά και τα 103 θέματα των ΗΕ για εφαρμογή τους την πρώτη μέρα της λύσης. Θα πρέπει να είναι όλα τα ζητήματα προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συνολική συνεκτική συμφωνία για το Κυπριακό. Και βεβαίως κεντρικό ρόλο πρέπει να παίξει το πλαίσιο Γκουτέρες. Με δεύτερο άξονα αυτή τη διαδικασία των συνομιλιών, κατά πόσο θα υπάρξει έναρξη διαπραγματεύσεων από δικοινοτικές συνομιλίες στην Κύπρο, η νέα διάσκεψη για την Κύπρο στην παρουσία των εγκυητριών δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε μια διαδικασία η οποία θα είναι πρόσφορη για να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία. Δεν δογματίζουμε, εξυπακούεται όμως ότι στην διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα συζητηθούν όλα τα θέματα. Η Τζέιν Χολούτ φθάνει στη Λευκοσία στις 15 του μηνός, ενώ στις 12 θα έχει συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Κατρούγκαλο. Το κρίσιμο τριήμερο των διαπραγματεύσεων στη Λευκοσία θα είναι στις 17 με 19 του μηνός, οπότε η Τζέιν Χολούτ θα έχει κατηδίαν επαφές με τους δύο ηγέτες και ίσως και κοινή συνάντηση μαζί τους, ώστε να συζητηθεί το κείμενο οδηγός που η ίδια έχει ετοιμάσει ως όρους αναφοράς για επανέναρξη της διαδικασίας. Διπλωματικές πηγές πάντως μας ανέφεραν πως μέχρι και σήμερα δεν έχει διευθετηθεί συνάντηση στην Άγκυρα, κάτι που ενισχύει τις πληροφορίες που φέρουν την Τουρκία να μην βλέπει ζεστά την επανέναρξη της διαδικασίας την παρούσα χρονική στιγμή.